Μόνο καλά έτσι, καλώς ήρθατε στο εργαστήριο. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τον νέο μου διακόπτη, ο οποίος είναι χειριζόμενο από το κινητό τηλέφωνο. Αυτό εδώ είναι το reset. Δεν χρειάζεται, στην πραγματικότητα το έχουμε για τον προγραμματισμό και να το κάνουμε την επίδειξη. Ο διακόπτης αυτός έχει ένα πλεονέκτημα το ότι χειρίζεται αποκλειστικά από το κινητό τηλέφωνο, που έχουμε όλοι, δεν χρειάζεται να έχουμε κάποια ειδική εφαρμογή. Ξέρω τώρα να αποσυνδέσω την εφαρμογή της κάμερας. Λοιπόν, αυτός εδώ χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο και το browser. Αργότερα τοποθετηθεί μέσα αυτό εδώ το κουτί, το πρώτο το πειραματικό κουτί. Έχουμε μόντου 220 σε DC, 5 volt, και εδώ είναι η σύνδεση των 220 volt που βγαίνουν από την είσοδο. Θα συνδεθούν στο ρελέ του διακόπτη αργότερα. Προς το παρόν, και μέχρι να οριστικοποιήσουμε το πρόγραμμα, για τα πειράματα το έχω βγάλει. Θα το δούμε αργότερα στην επίδειξη. Προς το παρόν, θα περιγράψω τον διακόπτη αυτό, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, συνδεδόμενος από το κινητό τηλέφωνο μέσω Wi-Fi. Όχι Bluetooth, Wi-Fi. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να το συνδέσω σαν access point ή να γίνει client στο router του σπιτιού ή της επιχείρησης. Παρατηρείτε ότι έχει και μπαταρία, δηλαδή είναι και real-time clock. Γίνονται ορισμένες δουλειές αυτόματα χωρίς να χρειάζεται η παρέμβασή μας. Ο συγκεκριμένος διακόπτης θα μπει στο επιχείρημα του πιάτο, διότι θέλω να εκμεταλλευτώ το νυχτερινό ρεύμα. Και όπως γνωρίζετε, τα κουτία των πιάτων έχουν τη σύνδεσή τους πίσω από τα ντουλάπια του νεροχύτη. Και οι διακόπτες που κυκλοφορούν σήμερα είτε είναι αφήρματοι, είτε είναι χρονοδιακόπτες, αλλά χωρίς να έχουν πρόσβαση με αξίσματο τρόπο. Αυτό λοιπόν εδώ είναι μια καλή εφαρμογή για την απέκτηση την οποία έχω. Προς το παρόν έχω γράψει τις ρουτίνες για το access point και το client. Σήμερα δουλεύω το ρολόι, το real time clock. Ελπίζω τις επόμενες μέρες, μέσα στο μήνα, να το έχω ολοκληρώσει. Διότι έχουμε και άλλες δουλειές, έχουμε από το διακόπτη. Αυτή τη στιγμή η τροφοδοσία γίνεται από ένα μόντουλ DC-DC. Λοιπόν, ποια είναι η νοοτροπία. Ο διακόπτης αυτός, ας πούμε ότι είναι τώρα πρώτη φορά χρησιμοποιημένος. Θα μπει σε access mode και το όνομά του θα είναι phone switch. Το όνομα αυτό θα φροντίσω ώστε να αλλάζει, διότι αυτός ο διακόπτης θα μπει στο πηγείο των πιάτων, ο άλλος διακόπτης θα μπει στο υπόγειο για το λέμπιτα, οπότε δύο διακόπτες με το ίδιο όνομα δεν μπορούν να υπάρχουν. Επίσης ο διακόπτης αυτός έχει MDNS server, που αν το PC ή η εγκατάσταση του μας έχει service module, μπορεί να αυτόματα με το λογικό του όνομα να τον κάνουμε πρόσβαση χωρίς να χρειαζόμαστε θυμόμαστε την IP του διακόπτη, η οποία φαίνεται στο κινητό τηλέφωνο εδώ, στο browser. Λοιπόν, θα βάλω ρεύμα. Μισό λεπτό να τον κάψω. Αυτή τη στιγμή ο διακόπτης, επειδή αναμοσβήνει το λαμπάκι αυτό, είναι σε κατάσταση access point, προγραμματισμένος ώστε να το χειρίζομαι και κόπια από το κινητό τηλέφωνο. Υπάρχει μια πρόσθετη μέσα που αν ξεχάσω την κατάσταση στην οποία είναι ή θέλω να το επαναρρυθμίσω, μπορώ να βάλω το reset. Αυτά εδώ είναι έξτρα για τον προγραμματισμό και τα πειράματα. Πίσω έχω βάλει δύο μικροδιακόπτες, ο ένας είναι για να ανάβω χειροκίνητα το διακόπτη, το ρελέ, το διακοπιό στο όλο στο off. Και ο άλλος διακόπτης είναι πανικού, δηλαδή το reset. Πατώντας το reset, το μακροδιακόπτη πανικού και reset, έρχεται σε κατάσταση online. Α. Αυτή εδώ την κατάσταση είναι όπως τον παρέλαβα στην αρχή, δεν έχει τίποτα προβληματισμό μέσα. Το μόνο που εκπέμπει είναι το όνομά του, το phone switch. Ανοίγω λοιπόν και το τηλέφωνο, βγαίνω στα δίκτυα, Wi-Fi, και βρίσκω το δίκτυο Phone Switch, το οποίο είναι ελεύθερο, δεν έχει password. Τώρα έχω στη μέση την κάμερα και θα αρχίσει λίγο να το δει. Είναι παλιό το τηλέφωνο μου, δεν είναι τόσο η τεχνολογία.
φωσφίτς. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι και μακριά η κάμερα. Λοιπόν, το επιλέγω. Σύνδεση. Λήψη IP διεύθυνσης. Η IP default διεύθυνση είναι 192.168.4.1. Αυτή η διεύθυνση μπορεί να αλλάξει και τα βούληση κατά τον προγραμματισμό. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πηγαίνω τώρα. Εγώ θα μεταστήσω το τηλέφωνο του Mozilla. Λίγο υπομονή να ανοίξει. Να θα του βάλω την IP, την οποία γνωρίζω εξορισμού. Ήρθε στην εφαρμογή. Θα το κάνω και λίγο έτσι να μην γυαλίζει. Στην αρχή εδώ είναι το όνομα του διακόπτη. Καλά, ράξει πώς και πώς σου είσαι. Το πώς σου είσαι θα αλλάξει. Θα υπάρχει δυνατότητα μέσω από αυτού του μενού να γράψω το λογικό όνομα το οποίο θέλω. Λίγο πιάτο κτλ. Από κάτω είναι τα δίκτυα τα οποία είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στον χώρο. Πιο κάτω. Δηλαδή μπορώ να δώσω SSID για το password και έχω προγραμματίσει μέχρι τώρα και το λογικό όνομα τελεία λόγα. Αν είπαμε αν έχει service bonjour στο υπολογιστή, τα Windows 10 του έμενου εξορισμού, στα νέα σε γνώση θα πρέπει να το εγκαταστήσω με το χέρι. Ή τα router, τα μοντέρνα, το έχουν από μόνα τους και μπορούν να λύσουν επιλύσεις με τοπικέ διευθύνσεις χωρίς την ύπαρξη DNS server. Πιο κάτω έχω την δυνατότητα να του πω ότι θέλω να συνδέεσαι πάνω σε ένα access point. Δεν θέλω να συνδέεσαι στο δίκτυο του σπιτιού, θέλω να συνδέεσαι ένα access point. Αυτή τη λύση, αυτή τη λειτουργία την έχω βάλει διότι το ίδιο κύκλωμα θα το βάλω στα τεχνικό μέτρα που σχεδιάζω τώρα. Και έχω τρεις ορόφους, δηλαδή θα βάλω access point, το κάνω τεχνικό μέτρο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και να περνάω με το κινητό τηλέφωνο, να το γράφω, να παίρνω στο δίκτυό του και να καταγράφω τις ενδείξεις του θερμιδόμετρου. Το μέλλον αυτό. Λοιπόν, εγώ θα πατήσω τώρα submit, ότι θέλω να γίνει access point και αυτόματα πέρασα το access point και το λαμπάκι αρχίζει να αναβοσβήνει μαλακά. Αν ήμουν σε client, το λαμπάκι θα αναλώσουμε με διπλάσια ταχύτητα για να είναι ρυθμικό σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο διακόπτης. Ταυτόχρονα, το software έχει γυρίσει και μου λέει ότι αυτή τη στιγμή το LED είναι στην κατάσταση, ο διακόπτης είναι στην κατάσταση off. Πατάω on. Ακούστε το κλακ θα κάνει ο διακόπτης γιατί δεν μου συνδέσει κάτι εδώ. Πατάω on. Από κάτω. Αυτά θα τα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω τα ημερήσια προγράμματα του διακόπτη μέσα στο real time clock. Θα πείτε γιατί δεν ζήτησε τα RTM από το ίντερνετ, για τον απλό λόγο να είναι απενεργοποιημένο, να είναι ανεξάρτητο το διακόπτη. Θα προγραμματιστεί, δεν χρειάζεται να έχω ίντερνετ. Το real time clock μπορεί να κάνει δουλειά και χωρίς το ίντερνετ. Χωρίς που όταν πέφτει ο διακόπτη, πέφτει το ρεύμα. Μετά που θα βρω τις προγραμματικές ρυθμίσεις που έχω, έπρεπε να σκαλώ από τη ροή και την έχει υπόθεση. Ένα real time clock είναι αυτό το οποίο πάντα ζητούσα σε όλες τις σχέσεις και συσκευές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πιο κάτω έχω φτιάξει ήδη την ρουτίνα clock setup. Μένω εδώ για να ρυθμίσω το ρολόι, ημερομηνία και ώρα, προκειμένου να ξεκινήσω τα εβδομαδιαία ή τα ημερήσια προγράμματα.
ενεργοποιείται, απενεργοποιείται. Ταυτόχρονα ο διακόπτης αυτός ενημερώνει το κινητό τηλέφωνο για την κατάστασή του. Ανά 30 δευτερόλεπτα, είδα ότι είναι μια καλή λύση, ανανεώνει ο διακόπτης αυτός, στέλνει μήνυμα όμως σε τι κατάσταση βρίσκεται. Τώρα, από το κινητό θα του πω ότι θα πάει στην κατάσταση off και από το διακόπτη εδώ θα του ενεργοποιήσω το ρελέ. Σε λίγο, σε 30 δευτερόλεπτα θα ενημερώσει ο διακόπτης το κινητό ότι βρίσκεται στην κατάσταση off για να υπάρξει πλήρη συγχρονισμό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με προσέξατε με δείξη. Αργότερα, όταν θα συνδέσω το βάλω στο κουτί της 220, δεν έχουμε ασφάλεια, προέχει πάνω τη ασφάλεια, θα γίνει μια επίδυση και με φωτιστικό ή με λάμπα. Μην ασκαλάρες, μάθει ο 2000.